άνθρακας ο θησαυρός. Αποδείχτηκε η δίθεν στοχευμένη βοήθεια στους πιο ευάλωτους. Τη στιγμή που οι συνεχείς αυξήσεις σε ενέργεια, πρώτες ύλες και βασικά είδη προϋπήρχαν και εκτοξεύτηκαν με τον Ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Οι αυξήσεις στη χοντρική ρεύματος ήταν 400% πριν ακόμα ξεσπάσει ο πόλεμος και πυροδοτεί ακόμα πιο πολύ τον οικογενειακό προϋπολογισμό που δεν μπορεί να αντέξει μια παρατεταμένη τέτοια ακρίβεια. Την ώρα μάλιστα που, όπως ακούγεται, ετοιμάζονται να σκάσουν κανόνια στην αγορά εξαιτίας του αυξημένου κόστους λειτουργίας των μικρότερων κυρίως επιχειρήσεων οικογενειακών. Μόνο στους φούρνους έχει αυξηθεί τουλάχιστον κατά 3.000 ευρώ το κόστος που δεν έχουν οι άνθρωποι να ανταπληρώσουν. Τα μέτρα λοιπόν που ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι κοροϊδία. Οι αιτίες της ενεργειακής φτώχειας, οι ανατιμήσεις και η ακρίβεια ζουν και βασιλεύουν. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της ευρωενωσιακής πολιτικής απελευθέρωσης της ενέργειας, της απολιγνητοποίησης και των ενεργειακών ανταγωνισμών που εφαρμόζουν οι ελληνικές κυβερνήσεις και πληρώνουν πολύ ακριβά οι λαοί. Ο δρόμος παραμένει ανηφορικός για το λαό μας, γιατί πυξίδα της σημερινής κυβέρνησης, όπως και των προηγούμενων, αποτελούν οι λεγόμενες οικονομικές αντοχές. Δηλαδή, υπεράσπιση των κερδών των λίγων. Γι' αυτό δεν κάνετε δεκτή την πρόταση του ΚΚΕ που θα ανακουφίσει, δηλαδή κατάργηση ΦΠΑ και ειδικών φόρων σε κατανάλωση και άλλα βασικά προϊόντα. Ενδιαφέρεστε μόνο για το πώς θα μοιράσετε δεκάδες δισεκατομμύρια στο κεφάλαιο και μέσα και από αυτό το πακέτο του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή της απολιγνητοποίησης, αλλά και των άλλων ταμείων που συζητάμε και περιέχονται στο παρόν νομοσχέδιο. Το οποίο τι κάνει? Θεσμοθετεί τη διαχείριση για τους ευρωκοινοτικούς πόρους που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία για τη νέα περίοδο 2021-2027, σύμφωνα πάντα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την οποία συμφωνείτε όλοι. Βέβαια, με παρόμοιο τρόπο τα διαχειριστήκατε όσοι βρεθήκατε σε κυβερνητικές θέσεις. Ο προηγούμενος νόμος του 2014, που έχει την ίδια φιλοσοφία με τον παρόντα, χρησιμοποιήθηκε τόσο από τις κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ. Εξάλλου, η πρόταση για σύσταση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και Λογοδοσίας για το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ, που προτάθηκε στον πρόεδρο της Βουλής από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τι δείχνει? Συνένεση στη συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής για να ενισχυθούν επιχειρηματικοί όμιλοι σε συνθήκες κρίσης. Ουσιαστικά, ζητάει δίκαιο μοίρασμα των κονδυλίων ανάμεσα στους επιχειρηματικούς ομίλους και την υλοποίηση των αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων που τα συνοδεύουν. Καθόλου δεν μας κάνει εντύπωση η μορφή συνένεσης. Και ας καταψηφίζει η αξιωματική αντιπολίτευση το νομοσχέδιο, αφού και κοινής αποδοχής Υπουργό Υγείας είχε ζητήσει. Και καθόλου δεν αποκλείομαι, να είμαστε ειλικρινείς, και κοινή κυβέρνηση. Να σας δούμε με διάφορες αφορμές. Αρκεί να διαφυλάξετε αυτό το σάπιο σύστημα. Διαφάνεια λοιπόν ζητάτε για τα πακέτα χρηματοδότησης που αφορούν την άμεση στήριξη του μεγάλου κεφαλαίου για να προχωρήσει σε νέες επενδύσεις ή στηρίζουν μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη το μεγάλο κεφάλαιο. Ωστόσο, τα πακέτα χρηματοδότησης δεν είναι δωρεάν. Ο ελληνικός λαός θα κληθεί να τα αποπληρώσει, κυρίως μέσα από την επιβάρυνση του κρατικού χρέους. Ωστόσο, από αυτούς τους ευρωπαϊκούς πόρους σημαντικό κομμάτι καταβάλει η Ελλάδα, άρα πρόκειται για ανακύκλωση ήδη δεδομένων πόρων και η προσπάθεια εμφάνισης του νέου ΕΣΠΑ σαν καινούρια κεφάλαια που θα χρηματοδοτήσουν την ανάκαμψη από την κρίση παραβλέπει πως όλοι οι υπολογισμοί, οι κυβερνητικές προβλέψεις και οι σχεδιασμοί γίνονταν και πριν την εκδήλωση της τρέχουσας κρίσης, λαμβάνοντας υπόψη τους πόρους αυτούς.
Παράλληλα, η Ελλάδα, όπως και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, καταβάλουν άμεσα κεφάλαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον πολυετή προϋπολογισμό και συνεπώς οι καθαρές ταμιακές ροές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή το τι εισπράττει η χώρα μείον το τι καταβάλει, τελικά είναι σημαντικά μικρότερο ποσό. Όμως, αν σκεφτεί κανείς που πήγαν όλα τα προηγούμενα χρόνια οι πόροι των ταμείων από πακέτα Ντελόρ, ΕΣΠΑ, εκείνη η αγροτική πολιτική, αν βελτιώθηκε η ζωή του λαού ή χειροτέρεψε, τότε καταλαβαίνουμε που θα πάνε και οι πόροι αυτών των ταμείων για τη νέα περίοδο. Εξάλλου, μερικά προγράμματα αποτελούν γέφυρα με τα προηγούμενα πολυετή προγράμματα. Βέβαια, η διανομή αυτών των κεφαλαίων έχει αποφασιστεί και καθοριστεί. Διαμορφώθηκε σε συνθήκες επιβράδυσης της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λίγο πριν την επιβράδυση της προηγούμενης καπιταλιστικής κρίσης, γιατί τώρα μπαίνουμε σε νέα. Αποτυπώνονται οι αναγκαίες προσαρμογές της στρατηγικής της σε νέες συνθήκες μεγάλου μεγέθους υπερσυσσόρευσης κεφαλαίου, εξασθένησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο οικονομικού ανταγωνισμού με ΗΠΑ και Κίνα, που με τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο αυτό θα ενταθεί ακόμα πιο πολύ, αλλά και από την όξυνση της ανισομετρίας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίκεντρο, η χρηματοδότηση της πράσινης ανάπτυξης, της ψηφιακής οικονομίας, της έρευνας και τεχνολογίας και της κοινής αγροτικής πολιτικής που ενσωματώθηκε στην κοινή διαχείριση. Ταυτόχρονα, υπάρχει δέσμευση κρατών μελών στη μεταρρυθμιστική ατζέντα που υπαγορεύεται από τις ανάγκες του κεφαλαίου, σηματοδοτώντας φτώχεια, ανεργία και μεγάλους κινδύνους συνολικά για το λαό. Τα βιώνουμε. Θα υπάρχει και συνέχεια χειροτέρευσης, δυστυχώς. Η λαϊκή οικογένεια διαπιστώνει ακόμα μια φορά ότι δεν θα τη σώσουν τα μεγάλα πακέτα κρατικής και κοινοτικής χρηματοδότησης. Αυτά ήδη συνοδεύονται με σκληρές αντεργατικές δεσμεύσεις, ελαστικές σχέσεις εργασίας. Συμβασιούχοι αμείβονται πάυθυνα, είναι μέσα στην αβεβαιότητα. Απασχολούνται μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, καλύπτοντας μόνιμες οργανικές θέσεις. Χιλιάδες από αυτούς σε δημόσιες δομές και υπηρεσίες, υπουργεία, σχολεία, νοσοκομεία, δήμους, είναι στο ίδιο αντικείμενο 5 μέχρι και 20 χρόνια, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που ανανεώνονται διαρκώς, υπονομεύοντας τη μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα, ανακυκλώνοντας την ανεργία, καλλιεργώντας αίσθημα μειωμένων απαιτήσεων στους εργαζόμενους, γενικεύοντας την προσωρινή και μερική απασχόληση και επιβάλλοντας καθεστώς εργασιακής ομοιρίας από κυβερνήσεις και τοπικές διοικήσεις. Τους χρησιμοποιούν σαν μοχλοπίεσης ενάντια σε μισθούς, δικαιώματα, διεκδικήσεις άλλων εργαζομένων. Εξάλλου, και αυτός ο πακτολός χρήματος του ομίλους θα φορτωθεί με νέα φορολογικά βάρη και περικοπές κοινωνικής πολιτικής στις πλάτες του λαού. Μάλιστα, στο παρόνομο σχέδιο δεν παραλείπεται να αναφέρεται καθαρά ότι οι εργαζόμενοι που δουλεύουν 10 και 20 χρόνια σε αυτά τα προγράμματα με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα συνεχίσουν μέχρι το 2030, όμως ρητά αποκλείεται να αναγνωριστούν οι συμβάσεις τους σαν αορίστου χρόνου. Θεσμοθετείτε δηλαδή εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα, απαράδεκτο και απάνθρωπο. Τελικά η ανάπτυξη μέσα από αυτά και τα πακέτα είναι μια και μοναδική στον καπιταλισμό, άδικη και ταξική. Έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, νόμους σιδερένιους που δεν αλλάζουν και δεν αμφισβητούνται παρά μόνο με το μαζικό αγώνα και στόχο την ανατροπή τους. Πιο ειδικά, με το παρόνομο σχέδιο προωθείται πρώτον την προσαρμογή στη νέα χρονική περίοδο 2021-2027 και τους νέους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιγράφονται στα περισσότερα άρθρα, από το 1 μέχρι το 67. Δεύτερον, προσαρμόζεται το σχεδιασμό και την κατανομή των πόρων στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που φυσικά εξυπηρετεί και τους στόχους της αστικής τάξης της χώρας μας και που έχετε χαράξει με το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης. Ωφέλει ακόμα και το εφοπλιστικό κεφάλαιο.
θα επιδοτηθεί για νέα πλοία. Όταν μόνο από τον Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο έχουν τρελά κέρδη, αφού ελέγχουν το 22% του στόλου μεταφοράς LNG παγκοσμίως και πρωταγωνιστούν στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου προς Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Τρίτον, η συνολική πόρη για το σχεδιασμό και τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ είναι 26,7 δισεκατομμύρια και 13,5 περίπου δις για την νέα ΚΑΠ. Προωθείτε νέα μέτρα ώστε αυτά τα δισεκατομμύρια να απορροφηθούν εύκολα και γρήγορα, κυρίως από τους επιχειρηματικούς ομίλους και όσο το δυνατόν με λιγότερους φραγμούς, καθυστερήσεις και ελέγχους. Τέταρτον, προωθείτε περαιτέρω ιδιωτικοποίηση αφού μεταφέρετε αντικείμενο από το δημόσιο, όπως με τους ενδιάμεσους φορείς που θα μπορούν να αποκτήσουν καθήκοντα της διαχειριστικής αρχής. Αλλά και στο ελεκτικό πεδίο, ο ορκωτός λογιστής θα κάνει έλεγχο στο δικαιούχο, θα επιλέγεται από αυτόν και θα πληρώνεται από το πρόγραμμα που θα του εγκριθεί. Βεβαίως δεν είναι καινούρια, αλλά διευρύνονται ακόμα πιο πολύ. Πέμπτον, δημιουργείται το Εθνικό Μητρό Νεοφυών Επιχειρήσεων, ΑΕ. Είναι κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποιεί την εμβάθυνση του ενιαίου χώρου έρευνας και τις κατευθύνσεις που έδωσε γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το διάστημα 2021-2027. Βασικός πυλώνας, η ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας με αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στην οικονομία, άρα ένα ακόμα διαχειριστικό μέτρο σε αυτή την κατεύθυνση. Μια εταιρεία τι θα εξασφαλίσει? Την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ιδιωτική δανειακή, στο Ταμείο Ανάκαμψης, τη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων για την είσοδο νεοφυών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που λειτουργούν σαν γέφυρες καινοτομίας στην αγορά, διαμορφώνοντας βασικές συμπράξεις και κοινή στρατηγική για ένα πιο αποτελεσματικό πλαίσιο δικτύωσης. Από κατάλογο καινοτόμων εταιριών προς εξαγορά το αναβαθμίζεται σε προωθημένη business που θα κεφαλοποιείται όλη αυτή η διαδικασία για το κέρδος, όχι για τις ανάγκες της κοινωνίας. Έκτον, προωθείται αλλαγές σε βάρος των εργαζομένων. Τα λόγια του Υφυπουργού δεν μας καθησυχάζουν γιατί ουσιαστικά αρνείται να τα νομοθετήσετε. Η κατάργηση της ειδικής υπηρεσίας Interreg στη Θεσσαλονίκη θα πρέπει θα πρέπει να καλυφθεί και νομοθετικά, γιατί σε τελευταία ανάλυση οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται ξεκρέμαστοι στην κυριολεξία. Ενώ στη ΜΟΔ, όπου έχουμε εργαζόμενους με διαφορετικές μισθολογικές αμοιβές για την ίδια εργασία, θα πρέπει να διορθωθούν και νομοθετικά να κατοχυρωθούν. Εσείς λοιπόν το αρνείστε αυτή τη στιγμή και ευχολόγια μόνο στα λόγια. Τώρα, μπορεί να χαρακτηρίζετε τον νέο ΕΣΠΑ υπερόπλο, όμως όχι για τις ανάγκες του κεφαλαίου, αλλά του κεφαλαίου. Κάτι ψίχουλα αφήνεται και για το λαό σαν άλοθη. Εξάλλου σε προτεραιότητα βάζεται το πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας, δηλαδή μετατροπή των ελληνικών επιχειρήσεων από εσωστρεφή σε εξωστρεφή, σαν βασικό στοιχείο της ελληνικής οικονομίας. Δεν βάζετε πρώτο στοιχείο την ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής για κάλυψη κατ' εξοχήν των αναγκών του λαού και ό,τι περισσεύει να πάει σε εξαγωγές, αλλά βάζετε τις εξαγωγές σαν πρώτο για περισσότερη κερδοφορία. Κι όμως, ο Ιμπεριαλιστικός Πόλεμος έδειξε την ανάγκη εξασφάλισης αυτάρκειας με την ανάπτυξη και αξιοποίηση των εγχώριων πηγών, ειδικά στο διατροφικό και ενεργειακό τομέα, για τις ανάγκες του λαού και της παραγωγικής διαδικασίας. Και αυτά είναι βασικά στοιχεία μιας στρατηγικής. Μάλιστα, η ανησυχία σήμερα για την ελληνική οικονομία είναι ακόμα μεγαλύτερη, αφού ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ είναι η τουριστική βιομηχανία, από ό,τι λέγεται οι επιπτώσεις από τον Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο
αλλά και το εμπάρκο στη Ρωσία θα επηρεάσει δυσμενώς αρκετούς κλάδους της οικονομίας. Γι' αυτό λέμε ότι ο σχεδιασμός σας δεν είναι η ιεραρχία της ανάγκης του λαού, αλλά την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Και αυτό αφορά και το ΕΣΠΑ και τα άλλα ταμεία. Εξάλλου ούτε τα ΕΣΠΑ ούτε τα άλλα ταμεία σώσανε από τη φτώχεια που μεγαλώνει το λαό. Αντίθετα, όλο και φτωχότερο γίνονται τα λαϊκά στρώματα. Η Eurostat τον Οκτώβριο του 2021 παρουσίασε στα όρια της φτώχειας το 27,5% του λαού στη χώρα και το 31,7% για τον ανήλικο πληθυσμό. Και ήταν στοιχεία του 2020 που έχουν χειροτερέψει οι συνθήκες ακόμα πιο πολύ από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Έτσι είναι ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής. Έχει πολύ γρήγορες εναλλαγές, οικονομική κρίση, ανεμική ανάπτυξη, νέα κρίση και ούτω καθεξής. Μόνο που είτε καπιταλιστική ανάπτυξη, είτε κρίση, ο μισθός και εκμετάλλευση των εργαζομένων εντείνεται και τώρα η ανησυχία και η αβεβαιότητα με την ενίσχυση των στρατιωτικών εξοπλισμών θα μεγαλώνει. Γι' αυτό ο λαός δεν πρέπει να παγιδεύεται στα κάλπικα διλήμματα μιας τάχα καλύτερης διαχείρισης του καπιταλισμού που πολλαπλασιάζονται σε συνθήκες κρίσης από πολλές διαφορετικές φωνές του αστικού συστήματος, αλλά να ενισχύσει την πάλη του σε κατεύθυνση ρήξης και σύγκρουσης με το σύνολο της κυρίαρχης πολιτικής και των κομμάτων που τη στηρίζουν. Δίκαια λοιπόν, σωματεία και φορείς οργανώνουν και προσανατολίζονται για πανεργατική απεργία στις 6 του Απρίλη, για υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας με αυξήσεις, ενίσχυση του λαϊκού εισοδήματος και φυσικά με πρώτης σημασίας ένα μεγάλο όχι στον υπεριαλιστικό πόλεμο και τη συμμετοχή της Ελλάδας. Καταψηφίζουμε λοιπόν το νομοσχέδιο αυτό ως αντιλαϊκό, αντεργατικό σε βάρος του λαού.